Εντάξει, σήμερα μαζευτήκαμε με το σύλλογο των εργαζόμενων του καζίνου, με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, όλοι μαζί, δήμαρχοι Κορινθίας, έχουν προσκληθεί βουλευτές, θα δούμε ποιοι θα έρθουν, επιμελητήριο, εργαζόμενοι, για να δούμε τι μελιγενέσαι με την κατάσταση, την παράνομη για μένα από άκρο εις άκρον, με την κατάσταση της Παρίνθας. Θα συζητηθούν, θεωρώ, ορισμένα πράγματα και να δούμε όταν θα έρθει η συνομιλία της Βουλής για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη μετεγκατάσταση. Θεωρούμε ότι είναι παράνομη, παράτυπη. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω τώρα αυτή τη στιγμή. Θα δούμε τη μέλη γέννηση. Και η Δημαρχία πρέπει να σωθεί κιόλας και το καζίνο του Τραγίου. Γιατί ακούμε κάθε φορά ότι θα έρθει κάποιος επενδυτής, αλλά μόνο στο άκουσμα είναι. Δηλαδή, θα πω ένα πράγμα. Ότι γίνονται συζητήσεις, γίνονται συζητήσεις. Αυτό είναι το δεδομένο. Περιμένουμε την έκβαση του 106β για να δούμε τελικά το ποσό που οφείλουμε. Τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς, ΙΚΑ, ΔΟΗ κτλ. Για να δούμε τι μελιγενές. Οι συζητήσεις γίνονται, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα που μπορούν να βγουν τώρα στον αέρα με την μετεγκατάσταση, ποτέ δεν ξέρεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρουν. Εύχομαι ότι οι επενδυτές θα επιμένουν για να πάρουν το καζίνο, δηλαδή να συνεργαστούν με το Δήμο και να πάρουν τις μετοχές των συνεταίρων μας και από εκεί και πέρα να δούμε τι μελιγενές. Όντως, το καζίνο παίζει σοβαρό ρόλο στο νομό μας, διότι οι εργαζόμενοι το 99% κατάγονται από τις περιοχές μας. Βρισκόμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων και όμως και της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να μην κατέβει το καζίνο της Πάρνηθας στα βόρεια προάστια, διότι αυτό θα ήταν καταστροφή για το δικό μας το καζίνο. Είμαστε δίπλα πάντα σε όλους τους εργαζόμενους όταν διεκδικούν δίκαια αιτήματα. Σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό με την καταστρατήγηση των όρων μιας σύμβασης η οποία έγινε μετά από διαγωνισμό μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του καζίνου του Μόνου Παρνές της Πάρνηθας. Όταν κάνεις ένα διαγωνισμό και λέει ότι θα δημοπρατήσει ένα καζίνο που είναι στην Πάρνηθα και θα μείνει στην Πάρνηθα, δεν μπορεί με κυβερνητικές αποφάσεις, με αποφάσεις της Βουλής, να αλλάζει το επιχειρηματικό τοπίο. Είναι έμεση επιχορήγηση, είναι ένας τρόπος για να ανατρέπεις το σκηνικό, το επιχειρηματικό στη χώρα και είναι απαράδεκτο. Σήμερα εδώ οι εργαζόμενοι του Δήμου του Τρακίου, οι εργαζόμενοι του καζίνου του Τρακίου, αλλά και η διοίκηση του καζίνου δίνει ένα αγώνα επιβίωση αυτού του καζίνου. Μιλούν για 300 νέες θέσεις εργασίας, ενώ δεν σκέπτονται ότι εδώ θα δημιουργηθούν προβλήματα και πιθανόν να έχουμε 1.300 θέσεις ανεργίας. Και αν η Αθήνα είναι μια μεγάλη πόλη που μπορεί να απορροφήσει 1.300 άνεργους, εδώ λοιπόν μιλάμε για πλήρη καταστροφή της Κορινθίας. Είμαι εδώ με την ιδιότητα του Δημάρχου Κορινθίων. Εμείς έχουμε περίπου το 40% των υπαλλήλων, δημότες μας, και αυτό θα είναι εξίσου μια καταστροφή και το Δήμο Κορινθίων. Εδώ υπάρχουν εισοδήματα που δημιουργούνται μέσα από την εργασία κάποιων ανθρώπων, μέσα από το μόχθο τους, και είναι απαράδεκτο με κυβερνητική απόφαση να επιχειρείται σήμερα να αλλάξουν τα δεδομένα και να έχουμε ένα καζίνο στο κέντρο της Αθήνας ουσιαστικά. Και μεγάλο ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός θα είναι τελείως διαφορετικός. Αυτό που θα πληγεί πρώτα απ' όλα είναι το καζίνο Λουτρακίου. Είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση όπως εξελίσσεται για την επιχείρηση Club Hotel Καζίνο Λουτράκι και για τις πολλές οικογένειες οι οποίες εργάζονται σε αυτήν την επιχείρηση. Είναι η απόφαση της κυβέρνησης, εάν τελικά νομοθετηθεί και επιτρέψει στο καζίνο της Πάρνηθας να κατέβει στην Αθήνα, θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το καζίνο του Λουτρακίου, όπου θα δυσκολευτεί πολύ να βρει τους πελάτες που έχει σήμερα μέσα στην οικονομική κρίση και θα αναγκαστεί να κάνει περικοπές και να υποβαθμιστεί η αξία της επιχείρησης. Για μας, για το επιμελητήριο και για όλους τους φορείς της Κορινθίας, η μόνη θέση που μπορούμε να πάρουμε είναι να παραμείνουν τα πράγματα όπως έχουν και το καζίνο της Πάρνηθας να μείνει στη θέση που βρίσκεται. Διαφορετικά, με απόφαση της κυβέρνησης θα δυσκολευτούν πολύ οι εργαζόμενοι αλλά και οι οικογένειές τους στο Club Hotel Casino Λουτράκι. Γίνονται προσπάθειες, ελπίζω να επικρατήσει η καλύτερη λύση που είναι για τους συμπολίτες μας και για τους εργαζόμενους της επιχείρησης Casino Λουτράκι. Πάντα κοντά στους εργαζόμενους και στους συναδέλφους του καζίνου και στην Ομοσπονδία αλλά και στο πρωτοβάθμιο σωματείο.
Κληθήκαμε να παραστούμε στη Γενική Συνέλευση. Είμαστε εδώ και πριν καν ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση, να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, με τις όποιες δυνάμεις διαθέτει, είναι δίπλα στους 1.300 εργαζόμενους, απριόρι, να υπερασπιστεί όπως μπορεί και όσο μπορεί τις θέσεις εργασίας, πάντα σε αγαστή συνεργασία και με το Εργατικό Κέντρο Λουτρακίου και με την Ομοσπονδία των Εργαζόμενων, αλλά και με το Πρωτοβάθμιο. Για μια ακόμη φορά να δηλώσουμε απερίφραστα την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα, και είναι αρκετά μεγάλο, έχουν βασανιστεί ποικιλοτρόπως.